Πάμε παρακαλώ, φίλοι τηλεθεατές, να δούμε την άποψη της εξωματικής αντιπολίτευσης. Είναι στην παρέα μας, την ευχαριστούμε θερμά, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Κύριε Γεωργιάδη, λίγο την υπομονή σας για λίγα λεπτά να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη και με την παρουσία σας με απογόνους Μακεδονομάχων. Έχουμε εκεί στην παρέα μας, στην Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση με τη βοήθεια του Άγγελου Λαμπίδη, τον κύριο Παπανούση Μιχάλη, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Απογόνων Μακεδονομάχων, Παύλος Μελάς, και τον κύριο Φιλόθερο Κεμενετζίδη, που είναι μέλος του Συλλόγου και πρόεδρος του Συλλόγου Απογόνων Μακεδονομάχων, Παύλος Μελάς επίσης. Άγγελε, κατευθείαν στις τοποθετήσεις των φίλων μας και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή τους. Ναι. Να σας καλημερίσουμε από την Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Απογόνων Μακεδονομάχων Παύλος Μελάς, όπως προείπατε κύριε Χαριτάτο, και σας ευχαριστούμε. Είναι μια δύσκολη μέρα, είναι μια μαύρη μέρα για μας, τους απογόνους, οι οποίοι είμαστε εδώ για να τιμάμε και να θυμόμαστε τους απογόνους μας. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η μέρα. Και να σας αναφέρω και μερικές ιδέες και απόψεις που έχουμε. Ταχύτητα θα μείνει σκέτο Μακεδονία, αυτή η ονομασία αυτού του γειτονικού κρατηδίου. Είναι μια συνθήκη αυτή που υπογράφεται και ελπίζουμε να μην υπογραφεί στο τέλος, όπου εμείς δώσαμε τα πάντα και δεν πήραμε απολύτως τίποτα. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο τέτοια σπουδή, τέτοια ευθύνη. Και όσο αφορά, γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα για το ποιος έχει το δικαίωμα να αξιοδοτήσει την κυβέρνηση να υπογράψει ένα τέτοιο όνομα, δεν είμαστε ζωντανοί, δεν ανήκουμε στους ζωντανούς αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να υπογράψουν. Είναι αμέτρητοι και ανιές στρατιές των νεκρών, οι οποίοι απελευθέρωσαν τη χώρα και οι οποίοι ήθελαν ένα μόνο να είναι Μακεδονία, να μείνει μία μόνο και ελληνική. Αλλά τα χρόνια πέρασαν, δεν φαίνεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Κύριε Παπανούση. Ναι. Διακρίνω στον. Διακρίνω στον αποκαρδιάς λόγο σας, στον ειλικρινή λόγο σας και αποκαρδιάς, μια βαθιά θλίψη. Δεν μπορείτε να την κρύψετε από την τηλεοπτική κάμερα, δυστυχώς ή ευτυχώς, για να περνάει και το μήνυμα, αν θέλετε, η χειρά και η συνείδηση πολλών τηλεθεατών, ανάλογα βέβαια ο καθένας με τι άποψη έχει. Πολλοί εκτίμησαν ενδεχομένως ότι η αντίδραση των απογόνων Μακεδονομάχων είναι απλά μια συναισθηματική αντίδραση, θα ξεπεραστεί σε λίγες ώρες, λίγες μέρες, άντε λίγες εβδομάδες. Νομίζω ότι μάλλον δεν είναι έτσι, κύριε Παπανούση. Θα είμαστε εδώ, όπως για να παραφράσω και το «Τι δε ιστάμεθα τη σκήνωρή μας επιθόμενοι», θα είμαστε για πάντα εδώ, να θυμίζουμε και να αγωνιζόμαστε για το δίκαιο της χώρας. Δεν ζητάμε κάτι, δεν παραχωρούμε τίποτα απολύτως, ούτε σπιθαμή γης, γιατί ξέρετε, η επιτομή του αλυτρωτισμού είναι ο επεκτατισμός. Και ο επεκτατισμός έχει άμεση σχέση με το όνομα. Γι' αυτό, από την εκπομπή σας, την οποία είμαι σίγουρος πως βλέπουν εκατομμύρια θεατές αυτή τη στιγμή, ζητούμε από τους επίσημους φορείς της πολιτείας, την ακαδημαϊκή, την εκκλησία, τους εκλεγμένους δημάρχους και περιφερειάρχες, να ηγηθούν μιας παστρατιάς Ελλήνων για το αυτονόητο. Να μην χαρίσουμε το όνομα σε κάποιους που όχι μόνο δεν το δικαιούνται, αλλά οι οποίοι θα το χρησιμοποιήσουν για ποιο λόγο? Για να κατέβουν προς τον Νότο. Δεν θέλουν. Προσπαθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια να το κάνουν. Και ό,τι κερδίσαμε σπιθαμή με αίμα, να παραδοθεί με μία υπογραφή. Είμαστε οι Έλληνες, κύριε Χαριτάτε. Πραγματικά, κύριε Παπανούση, αξίζουμε. Ναι. Πριν σας αποθεσμεύσω, θέλω να σας απαντήσει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Από την αξιωματική αντιπολίτευση, ναι, να πάρετε την τοποθέτηση, που θα είναι και ηθική και ουσιαστική δέσμευση για το τι θα συμβεί μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τις επόμενες ώρες, ημέρες και μήνες, κύριε Γεωργιάδη. Απαντήστε στον κύριο Παπανούση. Δεν έχω εικόνα. Ποιος είναι ο. Είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Γεωργιάδης, ναι. Τον καλημερίζω, ναι. Καλημέρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι μια ημέρα θλίψης για την Ελλάδα η σημερινή. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή είναι μια παντελώς απαράδεκτη, μα απαράδεκτη συμφωνία. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει ό,τι μπορεί στα πλαίσια του συντάγματος της ελληνικής δημοκρατίας για να εμποδίσει αυτή τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία είναι η ταφόπλακα όλης Μακεδονίας και όλων όσων οραμάτων είχαν οι Έλληνες επί τουλάχιστον έναν αιώνα, από όταν ξεκίνησαν οι Σλάβοι το λεγόμενο μακεδονικό ζήτημα. Είναι αδύνατον. 130 χρόνια. Είναι αδύνατον. Να σας ρωτήσω, κύριε Γεωργιάδη, βεβαίως, κάτι.
Να με ρωτήσετε. Ναι. Θα κάνετε τα πάντα. Θα δείτε. Αυτό το ξέρετε το νομικά. Θα δείτε τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει. Θα αναλάβει τις πρωτοβουλίες που πρέπει ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και τους νόμους ελληνικής δημοκρατίας. Αυτά τα όπλα που η Νέα Δημοκρατία έχει στη διάθεσή της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέχρι καμία αμφιβολία, θα τα αξιοποιήσει. Κύριε Παπανδρέου, σε ευχαριστώ. Το άρθρο 120 του Συντάγματος, το οποίο και θέλουμε να διατηρηθεί, όπως είπα και στην σύντομη ομιλία στο Συλλαλητήριο της Αθήνας, για να τηρηθεί το Σύνταγμα, το άρθρο 120, παράγραφος 4, μιλάει για την υποχρέωση των πολιτών. Όταν κάτι ξεφεύγει από το σύνηθες, ξεφεύγει από τη φυσική κατάσταση των πραγμάτων, και αυτό είναι το περίεργο σε αυτή την περίπτωση, είναι κάτι αφύσικο αυτό που συμβαίνει. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο συμβαίνει. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει γιατί μια ομάδα ατόμων, ανθρώπων, γιατί για μια ομάδα, αγνόησαν τα εκατομμύρια των Ελλήνων, τα οποία από χθες κλαίνε, κύριε Χαριτάτη, κύριε Γεωργιάδη. Και καλημερίζω και όσους άλλους είναι εκεί στο στήριο. Κύριε Παπανούση. Και πραγματικά είναι κάτι που δεν το αξίζαμε. Ναι, σας ακούω. Τίποτα. Θέλω απλά να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας και το επίπεδο λόγου που έχετε. Καθαρός λόγος με ανωτερότητα ψυχής και συνείδησης. Ειλικρινά σας ευχαριστώ για την εικόνα που δίνετε σήμερα για να δουν η κοινωνία των πολιτών, οι τηλεθεατές μας, ποιοι είναι οι απόγονοι των Μακεδονομάχων, ποιοι είναι οι Μακεδόνες και πώς εκφράζονται ακόμα και στα πιο δύσκολα. Πριν έχουν οποιαδήποτε άλλη αντίδραση, ενδεχομένως ακραία κατά άλλους. Να είστε καλά, καλή σας μέρα και ευχαριστούμε για την παρέμβαση, κύριε Παπανούση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γεωργιάδη. Τεράστια διπλωματική επιτυχία, λέει η ελληνική κυβέρνηση. Είδαμε και χθες δημοσιογράφους να το λένε αυτό, να το γράφουν και να το λένε στα τηλεοπτικά κανάλια. Πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι πρόκειται για μια τεράστια διπλωματική επιτυχία που δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά. Θεωρούν ότι αυτή η διαπραγμάτευση έχει τέτοιο περιεχόμενο και τέτοια κέρδη για την ελληνική πλευρά, τα οποία ενδεχομένως περνάνε σε άλλο επίπεδο την ελληνική διπλωματία με μόνο κέρδη. Τεράστια διπλωματική επιτυχία μας έλεγαν ότι είχε ο Τσίπρας τον Ιούλιο του 2015 μετά από τις περίφημες 17 ώρες διαπραγμάτευσης, και σήμερα στη Βουλή και αύριο, κύριε Χαρτάτε, θα ψηφίσουν να μπει ενέχειρο η δημόσια περιουσία του κράτους ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ στους δανειστές. Δεν είναι ενέχειρο, εγγύηση, είπε ο κ. Τσακαλώτος είναι. Είτε το πει εγγύηση, είτε το πει ενέχειρο, είναι ακριβώς το ίδιο. Το λέτε μέσα, τον κ. Τσακαλώτο πει το. Ο κ. Τσακαλώτος ελληνικά δεν είναι πάρα πολύ δυνατός. Λοιπόν, ξαναλέω. Και μια εγγύηση ως ένα ενέχειρο εκπλήττει από τον. Μας διαφημίζανε ως μεγάλη διπλωματική επιτυχία τις 17 ώρες διαπραγμάτευση του Τσίπρα. Και αυτοί, ο Καμένος, ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Θυμάστε, κύριε Χαριτάτε, τι γινόταν στην Ελλάδα για το αγγλικό δίκαιο στο PSI. Το θυμάστε? Πώς δεν θυμάμαι. Και τώρα αυτοί που φωνάζανε για το αγγλικό δίκαιο και τη δίθεν δυνατότητα για το αγγλικό δίκαιο να γίνονται κατασχέσεις, ψηφίζουν στο ελληνικό δίκαιο να μπορούν να κατάσουν όλη την ελληνική δημόσια περιουσία. Και έχουν και τα μούτρα να μιλάνε. Αλλά πάμε τώρα στο Σκοπιανό. Κύριε Χαριτάτε, αυτό το οποίο επιχειρεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Και λέω τη λέξη επιχειρεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας, γιατί έχω την ακλόνητη πεποίθηση ότι ο ελληνικός λαός θα τον εμποδίσει. Είναι αδιανόητο. Και να μας το λέγανε ότι θα συμβεί, δεν θα το πιστεύαμε. Έρχεται ο Έλληνας πρωθυπουργός και αναγνωρίζει μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα. Μάλιστα, περνάει τους Έλληνες για ανοήτους και μας πετάει κάποιες χάντρες ότι θα τους λέμε Μακεδόνες. Με την υποσημείωση, λέει, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Έχετε δει ποτέ ένα διαβατήριο ενός πολίτη των ΗΠΑ της Αμερικής? Γράφει Citizen of the United States of America. Έτσι τους λέμε Αμερικάνους, κύριε Χαριτάτε. Αυτονόητο. Μάλιστα. Τι. Άρα μας κοροϊδεύουνε. Και μας κοροϊδεύει ακόμα χειρότερο ο κύριος Τσίπρας, όταν δήθεν παρουσιάζει επιτυχία του, θα υπάρχει, λέει, υποσημείωση ότι η γλώσσα τους ανήκει στη χωρία των σλαβικών γλωσσών. Δύο παρατηρήσεις εδώ. Πρώτον, όλη η σκοπιανή προπαγάνδα, αν δείτε τα βιβλία του Μπατίς και των άλλων που έχουν φτιάξει για να οικοδομήσουν τον μακεδονισμό, ποτέ δεν έχουν αμφισβητήσει ότι είναι σλαβική η γλώσσα τους. Αυτό που λένε οι ακραίοι σκοπιανοί ως επιχείρημα είναι ότι και οι Μακεδόνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου μιλούσαν αυτή τη γλώσσα, τη σλαβική δηλαδή. Αυτό λένε. Είναι γελίο προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι καμία παραχώρηση εκ μέρους τους. Αυτό που λέει η προπαγάνδα τους γράφουν στο χαρτί. Και μας το παρουσιάζει ο Τσίπρας ως επιτυχία. Δεύτερον όμως και κυριότερον, αυτό που δεν έχει καταλάβει ο Τσίπρας και ήταν εμφανές ότι δεν το καταλάβαινε από την ώρα που είχε δεχτεί το Μακεδονία του Ίλιντεν. Ο, σε εισαγωγικά, μακεδονικός αλυτρωτισμός
δεν έχει να κάνει, κύριε Χαριτάτε, με τον Μέγα Αλέξανδρο. Με τον Μέγα Αλέξανδρο και τα γάλματα που βλέπετε αυτά και τα αεροδρόμια είναι ένα πράγμα που ξεκίνησε ο Γκρούεφς και τα τελευταία 20 χρόνια. Ο λεγόμενος, εισαγωγικά, μακεδονικός αλτρωτισμός ήταν πάντα πανσλαβικός. Αυτόν τον πραγματικό, τον ιστορικό αλτρωτισμό έρχεται και αναγνωρίζει η Ελλάδα με τη βούλα του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή αυτό για το οποίο πολεμήσαν οι πρόγονοί μας στο μακεδονικό αγώνα να αποτρέψουμε, αυτό το αναγνωρίζει ο Τσίπρας από χθες, με υπογραφή. Πρόκειται περί αδιανόητης υποχώρησης. Ήταν και στιγμή όμως τόσο ο κύριος Τσίπρας, όσο και η κυβέρνηση και τα στελέχη, δεν είναι τελευταίο, δεν είναι των ωρών, είναι ημερών και μηνών, λένε ότι στην ουσία οι κυβερνήσεις της Δημοκρατίας και οι κυβερνήσεις της Δημοκρατίας είχαν αφήσει να συμβαίνουν. Θυμήστε τον καυγά με τον κύριο Παπινιώτη, να θυμηθούμε την καταδίκη της χώρας το 2011 από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, γιατί παρεμποδίζαμε. Δεν έχει καμία σχέση. Γιατί δεν τους αφήσαμε. Γιατί δεν τους αφήσαμε. Γλυκιά καταδίκη για πολλούς. Μακάρι να είχαμε τέτοιες, λένε πολλοί. Θυμίζουν πάρα πολλά. Και τι πάθαμε με αυτά τα δικά μας. Λέγανε ότι εσείς είχατε δώσει και το πουγουδού μου. Άρα γιατί φωνάζετε. Πάμε λίγο με τη σειρά. Εσείς είχατε αφήσει την μακεδονική γλώσσα. Άρα γιατί φωνάζετε. Πάμε λίγο με τη σειρά. Παρακαλώ. Και επειδή καταδικάστηκε η Ελλάδα το 2011, τι πάθαμε. Άκουγα πριν τον κύριο Μπιάλα. Καλά, δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Θα μου επιτρέψετε να μην ασχοληθώ καθόλου. Καταλαβαίνει ο κάθε Έλληνας πατριώτης ότι αυτό που του λέει ο Πάνος ο Καμένος είναι μια κοροϊδία και προβολή της νοημοσύνης του. Μα παραμένει σταθερός ο Πάνος Καμένος, σύμφωνα με τους φίλους των εξαρτήτων. Η κυβέρνηση αυτή. Και πολλούς τηλεθεατές. Σου λέει ο άνθρωπος, είπε, δεν θα περάσει το όνομα Μακεδονία. Μα για μένα σταθερό, όχι, τελείωσε. Μα θα περάσει. Ναι, αλλά εγώ ως κόμμα δεν συνεννώ. Δεν χρειάζεται να συνεννοήσει ως κόμμα. Καταλάβατε. Αυτό που δεν έχετε καταλάβει, ίσως και εσείς, κύριε Χαριτάτη. Παρακαλώ. Είναι ένα απλό πράγμα. Εάν ο Πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας βάλει την υπογραφή του σε αυτό το χαρτί και δοθεί η πρόσκληση ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, το τι θα πει στο μέλλον η Ελληνική Βουλή είναι αδιάφορο. Όχι, πολλοί επικαλούνται την αίρεση. Άρα, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας μόνος του, προσέξτε, ναι, χωρίς καμία πολιτική νομιμοποίηση, μόνος του, Αλέξης Τσίπρας, με μία υπογραφή, δίνει την ιστορία μας. Δίνει το όνομα. Δίνει όλα για όσα πολέμησαν οι πρόγονοί μας, χωρίς καμία πολιτική νομιμοποίηση. Πρόκειται περί τεραστίου συνταγματικού θέματος. Να ξέρετε, δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν. 190 χρόνια ιστορίας του ελληνικού κράτους, δεν έχει ποτέ ξαναγίνει να υπογράφει πρωθυπουργός διεθνή συμφωνία χωρίς προηγούμενη έκκληση της Βουλής. Θα περάσει από τη Βουλή. Δεν θα περάσει πριν, θα περάσει μετά. Όταν θα περάσει, θα έχει τελειώσει. Θα έχουμε δώσει το κείμενο πρότασης για ένταξη, λέτε, στον ΝΑΤΟ. Εάν η Βουλή πει όχι μεθαύριο, δεν αλλάζει το τελεσμένο. Ναι. Άρα στην πραγματικότητα έρχεται ο Τσίπρας και μάζα, πότε έρχεται ο Τσίπρας. Έχει το Τσίπρας, ενώ ο κυβερνητικός του εταίρος λέει όχι. Λέτε ότι θα φτιάξει τον λογαριασμό και θα έρθουμε να τον πληρώσουμε μετά εμείς. Αυτό θα μας τον φτιάξει τον λογαριασμό, θα τον χρεώσει στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε από το κόστος και μετά πήγαινε βρες τον Τσίπρα. Ό,τι και να αποφασίσει η Βουλή, λέτε μετά. Φυσικά, η υπόθεση ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τελειώσει στο για τα ΝΑΤΟ, Σκόπια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά κλειδιά ακόμα στο ΝΑΤΟ. Γιατί θέλει μια δεκαετία περίπου. Για να ξέρετε στο ΝΑΤΟ πώς είναι η διαδικασία, το καταλάβετε. Δεν υπάρχει διαδικασία veto ongoing. Μία φορά γίνεται μία πρόσκληση σε μία χώρα να ενταχθεί. Αυτή η πρόσκληση. Την κάνουμε κι εμείς, έτσι. Αυτή η πρόσκληση πρέπει να έχει ομοφωνία. Πρέπει να έχει από κάτω όλες τις υπογραφές των χωρών μελών. Όταν σταλεί η πρόσκληση με όλες τις υπογραφές των χωρών μελών, δεν μπορεί να πας αύριο και να πεις συγγνώμη, έκανα λάθος, αποσύρω την υπογραφή μου. Γιατί τότε θα μπορούσε κάθε χώρα που έχει διενέξει με την άλλη να τη βγάζει έξω από το ΝΑΤΟ. Αυτομάτως γεννά ένομα δικαιώματα όπως και υποχρεώσεις στο νέο μέλος. Άρα, ακόμα και αν υποτεθεί ότι οι Σκοπιανοί λένε όχι στο δημοψήφισμά του το Σεπτέμβριο, πάλι εμείς δεν μπορούμε να του βγάλουμε από το ΝΑΤΟ. Μπήκαν στο ΝΑΤΟ, τέρμα. Τελείωσε. Αυτό δημιουργεί, επαναλαμβάνω, ένα συνταγματικό ζήτημα. Ανυπερβλήτου του μεγέθους στη χώρα. Ένας πρωθυπουργός, για τον οποίο δημοσίως ο κυβερνητικός του εταίρος δηλώνει διαφωνεί με την πράξη του, χωρίς να έχει πάει στη Βουλή και να πάρει πολιτική νομιμοποίηση και να επιβεβαιώσει την πλειοψηφία του στο Κοινοβούλιο, δεσμεύει τη χώρα και αναγκάζει στο μέλλον την Ελλάδα να αποδεχθεί μια συμφωνία ασχέτως του αν θέλει Βουλή. Αυτή την πράξη πώς τη χαρακτηρίζετε που περιγράφετε? Είναι παράνομη και αντιταγματική. Παράνομη και αυτοματική. Δεν θέλω να πω. Ο κ. Καμένος δεν γνωρίζει αυτή τη διαδικασία που περιγράφεται. Δεν γνωρίζει ο έμπειρος Πάνος Καμένος, κυβερνικός εταίρος και υπουργός Για να μην χάσει την καρέκλα του. Το τι συμβαίνει στη σχέση με τον ΝΑΤΟ. Ο κύριος Καμένος. Πώς μπαίνεις και πώς δεν βγαίνεις πια. Ο κύριος Καμένος, θέλω να τον δω να είναι ο υπουργός άμυνας που θα είναι στο ΝΑΤΟ που θα πει να πούνε τα Σκόπια. Θα πάει ο κ. Κοτζιάς, λένε.
Μα πώς θα πάει, αφού είναι οι υπουργοί άμυνας εκεί πέρα. Έτσι έχει αναφερθεί. Μα, θα είναι άλλο είδος. Καλά, δεν θα το σχολιάσω τώρα. Ή μπορεί να πάρει ο κ. Κουβέλης παράδειγμα. Όποιος και να πάει, η Ελλάδα θα εκπροσωπείται. Νομίζω, και η Ελλάδα, νομίζω ότι ο κ. Κουβέλης δεν θα πει όχι στο να παραστεί στις εργασίες στον ΝΑΤΟ. Εδώ ότι σήμερα, σε λίγη ώρα, ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας θα συναντήσει τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όλα αυτά τα θέματα, τα συνταγματικά, όλα αυτά τα θέματα της ελλείψεως πολιτικής νομιμοποίησεως θα τεθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον πρόεδρο Προκόπη Παυλόπουλο. Θέλω να υπενθυμίσω ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες, πολλό δε μάλλον οι βουλευτές, πολλό δε μάλλον ο πρόεδρος Δημοκρατίας, έχουμε ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα αυτής της χώρας. Θέλω να πιστέψω ότι οι θεσμοί αυτής της χώρας θα λειτουργήσουν αυτή την ιστάτη ώρα. Δεν θέλω να πω περισσότερα, κύριε Χαριτέτη. Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή επιχειρείται ένας άνθρωπος, ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς πολιτική νομιμοποίηση, μόνος του να πάει να δώσει το όνομα της Μακεδονίας. Δεν έχει αυτή την εξουσία, δεν έχει αυτή την αξιοδότηση, δεν έχει αυτή την πολιτική και δημοκρατική νομιμοποίηση. Εάν πιστεύει ότι έχει την πλειοψηφία, να έρθει στη Βουλή, να ψηφίσει ένας-ένας βουλευτής, να πάρουν οι βουλευτές αυτοί που θα ψηφίσουν την ευθύνη για όσα πρόκειται να γίνουν, και τότε βεβαίως θα πούμε όλοι, αφού η Βουλή το ψήφισε, αυτούς ψηφίσατε κύριε Έλληνες πολίτες και σας εκπροσωπούν, να τους χαίρεστε. Ο Βασίλης Δεβέντης, πρόεδρος της Κεντρών, δήλωσε ευθέως ότι ζητάει την παρέτηση του Προκόπη Παυλόπουλου. Εγώ δεν είμαι. Ακούσατε. Συμμερίζετε τέτοιες απόψεις. Τι θεωρείτε την ακραία. Πολιτικές θέσεις τέτοιου μεγέθους δεν εκφράζει ο Άδωνς Γεωργιάδης για τη Νέα Δημοκρατία. Θα εκφράσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτός εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα αυτό που θα σας πω εγώ ως Νέα Δημοκρατία είναι ότι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από χθες, αν θυμάστε, συνάντηση των πρώτων Δημοκρατίας, κανονίστηκε αυτή για σήμερα και σε λίγη ώρα θα είναι στο Προεδρικό Μέγαρο για να του θέσει όλες τις ενστάσεις και όλες τις ανησυχίες της δικής μας παρατάξεως για αυτό το οποίο συμβαίνει και κυρίως πέραν της ουσίας της συμφωνίας, στην οποία ενδεχομένως ο πρόεδρος Δημοκρατίας να μην μπορεί να λάβει θέση εκ του Συντάγματος, για την συνταγματική αυτή εκτροπή να υπογράφει ο Τσίπρας μία διεθνή συμφωνία που δεσμεύει τη χώρα χωρίς προηγούμενη αξιοδότηση από τη Βουλή. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα από τον Τσίπρα, γιατί ακόμα δεν θυμάται στην Ελλάδα. Όταν έγινε το δημοψήφισμα τον Ιούλιο του 2015, ναι, και αποφάσισε ο κύριος Τσίπρας να πάει να κάνει εκείνη τη διαπραγμάτευση των 17 ωρών, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας για να έχει πολιτική νομιμοποίηση συγκάλεσε, αν θυμάστε, Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, δεν ξέρω αν το θυμάστε καθόλου, και αφού τελείωσε το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, πήγε στη Βουλή και ζήτησε να ψηφίσει η Βουλή να του δώσει την άδεια να διαπραγματευτεί με τους εταίρους μια συμφωνία. Η Βουλή ψήφισε με 225 ψήφους και με την πολιτική νομιμοποίηση της Βουλής πήγε και έκανε την πολιτική διαπραγμάτευση των 17 ωρών. Ο ίδιος ο Τσίπρας, λέει, στο παρελθόν, για να αναλάβει η χώρα μια μακροχρόνια δέσμευση, είπε: δεν μπορώ μόνος μου ως πρωθυπουργός να το κάνω, και πήγε πρώτα στη Βουλή. Ο ίδιος Τσίπρας τώρα δεν πηγαίνει στη Βουλή για να μην φέρει σε δύσκολη θέση τον Πάνο τον Καμένο, τον συνεταίρο του, και χάσουν τις καρέκλες τους. Κάνουν ό,τι δεν καταλαβαίνουν και ο ένας και ο άλλος, και μόνος του παίρνει την ευθύνη χωρίς να έχει καμία, μα καμία τέτοια αξιοδότηση από τον ελληνικό λαό. Κύριε Γκριάδη, είναι πάρα πολύ φτηνή η πρακτική αυτή για να, σε ένα τεράστιο εθνικό ζήτημα. Αυτή που περιγράφεται, αν όντως δεν τη βλέπετε μπροστά σας. Ο κύριος Τσίπρας, τον κύριο Καμένο. Δεν τη βλέπετε μπροστά. Δεν θέλω να πιστέψω σε ένας πολίτης ότι ο πρωθυπουργός της χώρας και ο κυβερνητικός εταίρος κοιτάνε την καρέκλα, δεμένη πάνω σε αυτή. Και κοιτάνε με διάφορους τρόπους επικοινωνιακούς, πουλώντας χάντρες και καθρεφτάκια σε ηθαγενείς. Να κάνουν τη δουλειά τους. Εδώ, κύριε Χαριτάτε. Αυτό θα τους ακολουθεί για πάντα, κύριε. Συνέβη το εξής αμίμητο. Θα τους ακολουθεί για πάντα αυτό που λέτε. Παίζουν θέατρο Τσίπρας με το ΖΑΕΦ επί τόσες μέρες. Γιατί μην πείτε δεν έχετε καταλάβει ότι η συμφωνία είχε κλείσει την περασμένη εβδομάδα. Με αποκλειστικό σκοπό να ανακοινωθεί η συμφωνία την Τρίτη το βράδυ για να καλύψει το μνημόνιο που ψηφίζεται στη Βουλή. Όλος ο λόγος που καθυστερούσαν μία εβδομάδα και κάνανε δίθεν σαν τις Παρθένες ότι ο ένας δεν παίρνει τηλέφωνο των άλλων ήταν για να έρθει η συμφωνία σήμερα, για να μην ακούει ο κόσμος για τις συντάξεις, για να μην ακούει ο κόσμος για την κατάσχεση της δημόσιας περιουσίας, για να μην ακούει ο κόσμος για τα διόδια και να ακούει για το Σκοπιανό. Έβαλε δηλαδή ο Τσίπρα με το ΖΑΕΦ το Σκοπιανό και τη Μακεδονία ως προπέτασμα για να μπορέσουμε να ξεχάσουμε όλα τα άλλα εγκλήματα που κάνουν στη Βουλή. Και τα συν 25 δις ενέχειρο. Ακούστε τι έχει αυτό το νομοσχέδιο. 25 δις κατάσχεση. Αυτοί που φωνάζουν για το αγγλικό δίκαιο και μας λέγανε οι πιερματσολιάδες και προδότες. Και πηγαίναν στο Σύνταγμα και στείλανε κρεμάλες, γελοί. Δύο. Διπλασιασμός των διοδίων. Θυμάστε, κύριε Χαρτά, τι γινόταν στα διόδια.
Το κίνημα δεν πληρώνω, το θυμάται κανένα στην Ελλάδα. Διπλασιασμός των διοδίων. Νομίζω ότι είναι σε τρία. Σε κάποια γραφεία. Περικοπή των συντάξεων που είναι μέσα στο μεσοπρόθεσμο και κάνουν τάχο δεν το βλέπουν. Τέσσερα. Μείωση αφορολογήτου που είναι μέσα στο μεσοπρόθεσμο και κάνουν τάχο δεν το καταλαβαίνουν. Και όνου και στη άλλη. Αλλαγή του νόμου Κατσέλη. Που θα αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες απροστάτευση για την πρώτη κατοικία. Και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και όλα αυτά, τι έκανε ο Τσίπρας, του είπε του Ζάεφ. Κάτσε ρε Ζόραν, ναι, να το βγάλω εκεί τρίτη βράδυ. Μπας και γλιτώσω και τη φασαρία στη Βουλή για το μνημόνιο. Κύριε Γεωργιάδη. Για τέτοιο τυχοδιώκτη μιλάμε. Έχω την εντύπωση και πολλοί φίλοι τηλεθεατές με ενημερώνουν και από τον Κοντρόλο, ναι, ότι η τελευταία ενδεχομένως ελπίδα για όσους αντιδρούν στη συγκεκριμένη εξέλιξη είναι στα χέρια, καθαρά στα χέρια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Η τοποθέτηση του Βασίλη Λεβέντη βρίσκει πολλούς που συμφωνούν μαζί του. Μην με κολλάζετε. Και έχω την εντύπωση ότι και κάπου εκεί στο μυαλό και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια τέτοια είδους πρόταση. Πολλοί πιθανολογούν ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος θα πρέπει να συμφωνήσουν. Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη την ίστα της στιγμή ευθύνης για το ποια κίνηση μπορεί να κάνει ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, προκειμένου εάν συμφωνεί με την τοποθέτησή σας, με την τοποθέτηση πολλών ενδεχομένως που αντιδρούν. Ναι. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα έχει επίσημη και θεσμική συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εκεί θα θέσει η Νέα Δημοκρατία στον ανώτο πολιτιακό άρχοντα όλες τις ενστάσεις μας και επί της συμφωνίας, επαναλαμβάνω στην ουσία της συμφωνίας να δεχθώ ότι ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να λάβει θέση καθώς δεν επιτρέπεται εκ του συντάγματος να επεμβαίνει σε εσωτερικές πολιτικές διαμάχες, δεν μπορεί να πει ούτε αν είναι καλή ούτε αν είναι κακή, αλλά ως προς την τήρηση του συντάγματος είναι ο αποκλειστικός θεσμικός παράγων για να τηρείται. Αυτό είναι σαφές από το σύνταγμα της χώρας. Λοιπόν, άρα θεσμικά αυτά τα οποία πρέπει να λεχθούν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα τα θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μην έχετε καμία αμφιβολία. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί δεν κάνει μια πρόταση μομφή στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν φαίνεται ότι έχει συσπηρωθεί η κυβερνητική συμπαράταξη, δηλαδή και οι δύο εταίροι είναι συσπηρωμένοι. Άλλοι λένε για την καρέκλα, άλλοι λένε γιατί θέλουν να βγάλουν την χώρα έξω από τα μνημόνια. Και γι' αυτό παραμένουν συσπηρωμένοι και δεμένοι ο ένας προς τον άλλο. Προς Θεού, όχι πάνω στις καρέκλες τους. Αλλά γιατί τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να πει Νέα Δημοκρατία πρόταση μομφή. Δεν υπάρχει ένα Έλληνα που πιστεύει ότι η Ελλάδα βγαίνει από τα μνημόνια τον Αύγουστο. Σας λέω σήμερα και αύριο στη Βουλή ψηφίζεται καινούριο μνημόνιο μέχρι το 23. Τι μνημόνιο έχουμε τον Αύγουστο. Μέχρι το 23 είναι τα μέτρα που ψηφίζουν σήμερα. Γιατί δεν προχωράτε σε πρόταση μομφή σε αυτή την κυβέρνηση. Κύριε Χαρτάτε, θα δείτε τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας όπως θα ανακοινώνονται από τον πρόεδρό της. Η Νέα Δημοκρατία είμαστε όλοι σε επιποδός από χθες, ασταμάτητα και τις προηγούμενες, αλλά από χθες πάρα πολύ, για να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις παρατάξεώς μας για να υπερασπιστούμε τη Μακεδονία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή είναι μια πολύ κακή συμφωνία. Και τώρα αποδεικνύεται ότι όλη αυτή η προσπάθεια του κυρίου Κοντζιά και του ΣΥΡΙΖΑ, έβλεπα προηγουμένως τον κύριο Μπιάλα, που διάβαζε τι είπε, λέει, ο Αβέροφ στη Βουλή το 57. Και ας ερωτώ, και αν είπε ο Αβέροφ στη Βουλή αυτό, που αλλιώς το είπε και άλλο εννοούσα, αλλά δεν πλέγω στα ιστορικά, ας πούμε ότι το είπε. Αυτό συνιστά αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας. Δηλαδή μία συζήτηση στην Ελληνική Βουλή συνιστά αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας. Αναγνώριση σημαίνει ότι έρχεται η Ελληνική Δημοκρατία επισήμως και βάζει υπογραφή. Αυτό που έκανε χθες ο Τσίπρας δηλαδή. Αυτό είναι αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας. Αλλά τι κάνουνε. Τη μια μέρα κατηγορούν τον Καραμαλή, τον Εθνάρχη, την άλλη μέρα κατηγορούν τον Αβέροφ, την τρίτη κατηγορούν τον Μπαμπινιώτη, την τέταρτη τον Μίκη Θεοδωράκη και ούτω καθεξής. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλουν να βγάλουν από πάνω του άγος. Ξέρετε τι αποδεικνύει αυτό, κύριε Χαριτάτε? Μέσα τους, ασχέτως τι λένε στα κανάλια ο Μπιάλας και ο Τσίπρας και οι άλλοι, αισθάνονται ντροπή για αυτό που κάνουν. Και επειδή αισθάνονται ντροπή μέσα τους, αλλά η καρέκλα είναι γλυκιά, προσπαθούν να ρίξουν την ντροπή αυτή στους άλλους. Κύριε, ευχαριστώ και την παρουσία σας. Και εγώ ευχαριστώ, αλλά θέλω να το πω αυτό. Ο ελληνικός λαός αυτή τη φορά πρέπει να αντιδράσει. Τι αυτή να κάνει, τη φορά, να, αν δεν να αντιδράσουμε, φυσικά. Εάν αυτή τη φορά δεν αντιδράσουμε, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας, κύριε. Ο λαός έχει αντιδράσει αρκετές φορές και έχει νιώσει ότι βρέθηκε στη γωνία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το μόνο πράγμα που φοβάται, ο Αλέξης Τσίπρας είναι το λαός στους δρόμους. Απεδείχθη μετά το συλλαλητήριο, αν θυμάστε, των Αθηνών, έγινε η Νοβάρτη το επόμενο 24ωρο. Γιατί ακριβώς φοβήθηκαν και τρέμανε το τι συμβαίνει. Λοιπόν, άρα αυτό φοβάται ο Τσίπρας, το λαός στους δρόμους. Ο λαός τώρα πρέπει να αντιδράσει. Η ιστορία του λαού δεν είναι των βουλευτών, ούτε των κομμάτων. Κύριε Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφω σε λίγο από τη φίλη τη.